Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Ήδη όσα έχουμε ακούσει από τους αρχικούς χαιρετισμούς είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους σας για την πρόσκληση αλλά και την δουλειά για να οργανωθεί ένα τόσο σύνθετο και πολυεπίπεδο συνέδριο, συνάντηση, ανταλλαγή απόψεων. Να ευχηθώ καταρχάς καλή επιτυχία στο Mediterranean Mobility Forum, το οποίο σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του Urban Transport Community Project. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, λέγομαι Γρηγόρης Κωνσταντέλος, είμαι ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ενός παραλιακού δήμου της Αθήνας. Εκτός από την ιδιότητά μου ως μέλος του Civinet Ελλάδας Κύπρου, βρίσκομαι εδώ και με την ιδιότητά μου ως Αντιπροέδρου του Civitas PAC, της Πολιτικής Επιτροπής, Συμβουλευτικής Επιτροπής του Civitas. Φαντάζομαι ότι όλοι γνωρίζετε το Civitas, μια κοινότητα η οποία αριθμεί πάνω από 300 και πλέον ευρωπαϊκές πόλεις, που έχουν εντάξει την έξυπνη, βιώσιμη, αστική κινητικότητα στον πυρήνα των πρωτοβουλειών τους και ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Political Advisory Committee, η Πολιτική Συμβουλευτική Επιτροπή, είναι ένα 18 μελές πολιτικό όργανο που εκπροσωπεί στην κοινότητα του Civitas τους ευρωπαϊκούς δήμους και κατ' επέκταση τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι ένα πολιτικό όργανο συζήτησης, ανταλλαγής απόψεων και πρακτικών, προτάσεων, ενδυνάμει λύσεων, κρίσης και επίκρισης πολιτικών οι οποίες σχεδιάζονται κεντρικά και στόχος είναι να τροφοδοτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Διεύθυνση Μεταφορών, τη γνωστή DG Move, για θέματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας και στην ουσία λειτουργεί με δύο τρόπους. Τόσο από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή φέρνοντας στην κοινότητα του Civitas αλλά και των Civinet μια προσέγγιση από τι πρόκειται να έρθει από τις Βρυξέλλες, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους τομείς της κινητικότητας και των μεταφορών, αλλά και bottoms up, δηλαδή από κάτω προς τα πάνω, προς τα μέλη της DG Move, μεταφέροντας τυχόν προβλήματα, προβληματισμούς, δυσκολίες, προτάσεις που χρήζουν να ληφθούν υπόψη, προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και πολιτικές οι οποίες εν δυνάμει, εάν υιοθετηθούν, θα μπορέσουν να δώσουν γρήγορες, ουσιαστικές και στοχευμένες λύσεις. Ουσιαστικά λοιπόν αυτό το feedback το οποίο δίνεται στην πραγματικότητα είναι η προώθηση των προτάσεων των πόλεων κεντρικά στο δρόμο προς την νομοθέτηση. Κατά τη διάρκεια της δικής μου θητείας στο όργανο αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι 4 ελληνικές πόλεις συμμετέχουν ενεργά στην Πολιτική Επιτροπή και πολλές ακόμα στην κοινότητα του Civitas και ελπίζω στο μέλλον ακόμα περισσότερες ελληνικές και μεσογειακές πόλεις να γίνουν μέλη αυτής της μεγάλης οικογένειας του Civitas. Για μας, για την καθημερινότητά μας, η βιώσιμη κινητικότητα είναι σε όλους τους δήμους σε πολύ μεγάλη προτεραιότητα. Το πώς θα μετατραπούν οι πόλεις μας τα επόμενα χρόνια είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδιθεί. Οι λύσεις υπάρχουν στο τραπέζι. Όμως καμία πόλη δεν μπορεί να πάρει ένα έτοιμο προϊόν και απλά να το εφαρμόσει γεωχωρικά στη δική του περιφέρεια. Πρέπει να προσαρμόσει αυτές τις προσπάθειες, αυτές τις προτάσεις, αυτές τις λύσεις στα χαρακτηριστικά της κάθε πόλης και τη φυσιογνωμία και των πελατών παύλα πολιτών, γιατί κάπως έτσι πλέον υπάρχει η σχέση αυτή διοίκησης και διοικούμενου, και συγχρόνως να λάβει υπόψη του ότι η βιώσιμη αστική κινητικότητα είναι ένα από τα pillars, από τους πυλώνες, αυτού που λέμε και μιλάμε άπαντες, η ανθρακική ουδετερότητα. Διαχείριση απορριμμάτων, βιώσιμη αστική κινητικότητα και ενεργειακά θέματα, παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, είναι τρία ζητήματα της καθημερινότητας των πόλεων, τα οποία οφείλουμε όλοι εμείς σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και κεντρικό επίπεδο να δώσουμε λύσεις και να προχωρήσουμε την επόμενη μέρα. Προσπαθούμε λοιπόν και με τη συζήτηση και με τις προτάσεις αλλά και με την πρακτική εφαρμογή λύσεων
να δείξουμε το δρόμο. Να δείξουμε το δρόμο ούτως ώστε όλες οι πόλεις, τουλάχιστον της Ευρώπης και όχι μόνο, να μπορέσουμε να τρέξουμε στο ίδιο μονοπάτι, το οποίο θα καταλήξει σε πραγματικό αποτέλεσμα. Οι προθέσεις πάντα είναι καλές. Το αποτέλεσμα όμως είναι αυτό το οποίο μετρά και δικαιώνει την προσπάθεια. Στην περιοχή τη δική μας, που έχουμε την χαρά να επισκέπτονται πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν μένουν στην περιοχή, έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μια σειρά από βιώσιμες λύσεις. Έχουμε κατασκευάσει πεζοδρόμους, ποδηλατοδρόμους κοντά στη θάλασσα, η οποία δημιουργεί και μια αίσθηση περιπατητική. Έχουμε εντάξει το ηλεκτρικό ποδήλατο με κοινόχρηστο σύστημα στη λειτουργία της πόλης. Έχουμε φτιάξει το πρώτο στη χώρα σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Έχουμε τοποθετήσει περίπου 180 ηλεκτροφορτιστές στο παραλιακό μέτωπο και στους αστικούς λόφους της περιοχής ηλεκτροφορτιστές και τοποθετούμε αυτή την περίοδο 300 σημεία ηλεκτροφόρτισης για macromobility. Προσπαθούμε λοιπόν να υιοθετήσουμε προτάσεις και λύσεις ευρωπαϊκών πόλεων που έχουν περάσει αυτή τη μετάβαση και έχουν έρθει πιο κοντά στην τελική λύση. Όπως έχει υποθεί πολλές φορές, έχουμε μια πολύ μεγάλη και θα έλεγα ιερή υποχρέωση, είτε το πολιτικό προσωπικό, είτε οι τεχνοκράτες. Έχουμε την υποχρέωση να παραδώσουμε τις πόλεις μας, τις χώρες μας, την Ήπειρό μας, τουλάχιστον στην ίδια κατάσταση, στα παιδιά μας, από τα οποία τη δανειστήκαμε. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you, Mr. Costantelos. And last but not least, Ms. Chris